Αρνητικά απάντησε η Ιντερπόλ αφού εξέτασε όλους τους φακέλους με τα εξαφανισμένα παιδιά και διαπίστωσε ότι το DNA της μικρής Μαρίας δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς. Μια απάντηση που ήρθε να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις των Ελλήνων αστυνομικών που πολύ γρήγορα είπαν ότι έχουν να κάνουν με κύκλωμα εμπορίας παιδιών και όχι αρπαγής. Κάτι τέτοιο φαίνεται ξεκάθαρα και από τα βίντεο που είχαν απαθανατήσει το κορίτσι, λένε οι ειδικοί. Και στο τελευταίο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία. Έξω από το σπίτι του Ρωμά στα Φάρσαλα, με ένα κολιέ με χρυσά νομίσματα στο λαιμό, τη ζητούν να κάνει πασαρέλα μπροστά στην κάμερα, λες και είναι μοντέλο. Λίγο αργότερα σε ένα γλέντι της πετούν χαρτονομίσματα την ώρα που χορεύει στην πίστα και γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Και στις υπόλοιπες μαγνητοσκοπήσεις όμως, μέλημά τους είναι να φαίνεται η Μαρία και κανένας άλλος. Ενιγματική θεωρείται η στάση του Προέδρου του καταβλισμού των Φαρσάλων. Στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail φέρεται να δήλωσε ότι το ζευγάρι των Αθηγάνων πλήρωσε περίπου 1000 ευρώ για να αγοράσει το κορίτσι σε ηλικία 15 ημερών και πως σε εκείνον πρόσφεραν αντί του ίδιου ποσού να αγοράσει ένα άλλο. Αλλά το πρωί στην Πολίνα Κολοκοτρώνη δήλωσε άγνοια. Το παιδί αυτό τα παράτησε η μάνα του στο Δημόπουλο και σκότθηκε, έφυγε ένα βράδυ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτά ρε παιδιά. Τόσο το ζευγάρι που κρίθηκε προφυλακιστέο, όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι στα Φάρσαλα επιμένουν στο σενάριο της γυναίκας από τη Βουλγαρία που το άφησε στον καταβλισμό επειδή δεν μπορούσε να το αναθρέψει και πως η οικογένεια το αγαπά και δεν είχε σκοπό να το πουλήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, η οικογένεια ήξερε πως η διαφορά στα χρώματα της μικρής θα κινούσε τις υποψίες και γι' αυτό φρόντιζαν να τις βάφουν τα μαλλιά καστανά. Τα χαρακτηριστικά της ήταν που αποκάλυψαν την πραγματικότητα.